Μήνυμα προς τη Μόσχα ότι είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό της συμμαχίας μας, έστειλε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς από τη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, ενώ με το βλέμμα στον Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της συνοχής του ΝΑΤΟ. Θα συνδεθούμε με την Ειρήνη Αναστασοπούλου, καθώς νωρίτερα είχαμε Ειρήνη και τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, του κ. Ζελένσκι, ο οποίος επιτέθηκε στον Ρώσο Πρόεδρο. Και καταχειροκροτήθηκε, να σου πω, από τους παριστάμενους εδώ, γιατί είναι ο στάρ της σημερινής εκδήλωσης, της διάσκεψης δεύτερης ημέρας. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται με φυσική παρουσία εδώ. Και ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να νικήσει αυτόν τον πόλεμο. Διότι αν τον νικήσει, υπάρχει ο κίνδυνος επέκτασης και στις χώρες της Βαλτικής και στις χώρες της Πολωνίας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα, είπε ότι αν δεν το κάνουμε αυτό τώρα, τότε θα οδηγήσει η Ρωσία τον κόσμο στην καταστροφή και υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Μάλιστα, με το βλέμμα στραμμένο και απαντώντας σε ερώτηση για τον μπλόκο της Αμερικανικής βοήθειας στην Γερουσία, είπε ότι καλεί τον οποιοδήποτε να έρθει στην Ουκρανία, στο Κίεβο, για να δει τον πόλεμο. Και μάλιστα, σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι ο κύριος υπέτειος για αυτό το μπλοκάρισμα, είπε ότι ευχαρίστως θα το συνοδεύσει ακόμα και μέχρι το μέτωπο για να δει πώς είναι οι πραγματικές συνθήκες του πολέμου και όχι ο πόλεμος αυτός που γίνεται στο Instagram. Ειρήνη, να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα μαζί από την ομιλία του κυρίου Ζελένσκι και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. He has only two options ahead: to be in the dock in The Hague or to be killed by one of his accomplices who are now killing for him. Δεν ήταν όμως μόνο ο Ουκρανός πρόεδρος που έστειλε μήνυμα στη Μόσχα, ήταν και ο Γερμανός καγκελάριος. Ναι, ήταν ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος έκανε έκκληση και αυτός, κυρίως τώρα προς τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά του εταίρους του ΝΑΤΟ, ότι θα πρέπει να δώσουν περισσότερα όπλα προς την Ουκρανία, αρχή γερωμένης από την χώρα του, και τόνισε ότι ο ίδιος πριν δύο μέρες υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Ουκρανία, όπως είχε κάνει και η Γαλλία, το Παρίσι, δύο μέρες πριν. Γενικά, είναι το αίσθημα της αλληλεγγύης είναι αυτό το οποίο πριτανεύει. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα τραπέζι, ένα πάνελ με τον Μπλίνκεν, την Αναλένα Μπέρμποκ. Η διάσκεψη συνεχίζεται βεβαίως μέχρι το βράδυ και ολοκληρώνεται αύριο το μεσημέρι. Ειρήνη Αναστασοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου. Wahr ist, dieser Krieg mitten in Europa verlangt uns einiges ab. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.